Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια ακόμα εκπομπή διατρέφω και σήμερα κοντά σας. Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να συνομιλώ με τον κύριο Δημήτρη Κίμογλου, διδάκτορ κλινικής υπνοθεραπείας και ιδρυτή και διευθυντή του Ινστιτούτου Genesis. Καλησπέρα σας κύριε Κίμογλου. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ξεκινήσω από την εξής ερώτηση για το ποιες είναι, να μας αναφέρετε, ποιες είναι οι σημαντικότερες συνέπειες της πανδημίας στην ψυχική μας υγεία. Κοιτάξτε, κάθε άνθρωπος που έστω και για λίγο χάνει την καθημερινότητά του, χάνει κάποιες συνήθειές του, αναγκάζεται για ένα μικρό διάστημα να αλλάξει κάποια πράγματα που θεωρούσε δεδομένα μέχρι σήμερα, να στερηθεί σε εισαγωγικά για λίγο την ελευθερία του, σίγουρα έχει επιπτώσεις και στην ψυχική του υγεία. Και ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν και μία προϊστορία κάποιων ψυχικών διαταραχών. Πέρα δηλαδή από τον υγιή πληθυσμό, υπάρχει και πληθυσμός ο οποίος ήδη είχε κάποιες καταθλιπτικές διαταραχές, κάποιες κρίσεις πανικού, κάποιες αγχώδεις διαταραχές. Οπότε φανταστείτε, όταν επηρεάζει ανθρώπους μια τέτοια κατάσταση, οι οποίοι σε εισαγωγικά θεωρούνται υγιείς, πόσο μάλλον μπορεί να επηρεάσει έναν άνθρωπο ο οποίος και πριν από την υπόθεση του κορονοϊού είχε κάποιες ψυχικές διαταραχές. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ, με βάση τουλάχιστον τη δική μου αντίληψη, ότι σε όλη αυτή την κατάσταση που περάσαμε, το μεγαλύτερο, οι περισσότερες ψυχικές επιπτώσεις δεν ήταν από το γεγονός που κλείστηκε ο άνθρωπος, οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας και εμείς για 1-1,5 μήνα μέσα στο σπίτι. Είναι από όλη την εικόνα που παρουσιάστηκε. Είναι από όλη την κινδυνολογία που παρουσιάστηκε, είναι από όλη τη συνωμοσιολογία, είναι από τους δεκάδες τοξικούς ανθρώπους οι οποίοι μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είτε είναι το Facebook, είτε είναι το YouTube, είτε είναι όλα τα μέσα τέλος πάντων κοινωνικής δικτύωσης, παραπληροφορούσαν τον κόσμο μεταφέροντας ψευδείς ειδήσεις. Ψευδείς ειδήσεις οι οποίες έναν άνθρωπο ο οποίος είναι που είναι σε μια κατάσταση εχμαλωσίας, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά, είναι πολύ πιο ευάλωτος και όταν γίνεται λοιπόν και δέκτης και κοινωνός όλων αυτών των ψευδών ειδήσεων, φανταστείτε λοιπόν το άγχος που μπορεί να αναπτύξει. Και το άγχος αυτό που μπορεί να αναπτύξει δεν θα το καταλάβει εκείνη τη στιγμή. Το άγχος αυτό συσσωρεύεται και μπορεί πολύ ακόμα και αργότερα να του δημιουργήσει πολλά, ας το πούμε, ψυχολογικά αλλά και σωματικά συμπτώματα, ακόμα και όταν ένας άνθρωπος βάλεται κάθε μέρα από αρνητικές ειδήσεις και παράγονται καθημερινά οι ορμόνες του στρες, είτε από το κλείσιμο στο σπίτι, είτε από το φόβο, είτε από τον κίνδυνο, τον ενδεχόμενο κίνδυνο που πιστεύει ότι έρχεται και όλα αυτά, τότε μπορεί και κάποια στιγμή να ξεπλήσουν και πλήθος αυτοάνωσων, διότι αυτοάνωσα έχουν και μία ψυχολογική. Ψυχολογία μας, έτσι. Βεβαίως. Πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε όλες αυτές τις άσχημες συνέπειες ψυχολογικές, τόσο για τον εαυτό μας, όσο και για τους αγαπημένους μας? Τι συμβουλή θα είχατε? Η συμβουλή που δίνω είναι αυτές που βάζω και στις δημοσιεύσεις μου. Το πρώτο είναι να, και είναι λίγο απόλυτες αυτές, γιατί ξέρετε, η ζωή που έχουμε είναι μία. Δεν έχουμε πολλές ζωές, να πούμε, σε αυτή τη ζωή θα κάνουμε λάθη, θα έχουμε δίπλα μας τον κάθε τοξικό άνθρωπο, δεν πειράζει, στην επόμενη θα είμαστε πιο απαλλαγμένοι. Ό,τι κάνουμε λοιπόν πρέπει να το κάνουμε τώρα. Η πρώτη συμβουλή είναι πρώτα απ' όλα να κλείσουμε τα μάτια και τα αυτιά μας σε κάθε είδους ψευδή είδηση που εκεί πιστεύω βρίσκεται όλος ο τρόμος, όλος ο φόβος και όλο το περισσό άγχος, το περίσσιο άγχος.
Στον κάθε λοιπόν τοξικό και στον κάθε άνθρωπο ο οποίος η χαρά του είναι, η διαστροφή του είναι να μεταφέρει ψευδείς ειδήσεις, να τις αναπαράγει, ειδήσεις οι οποίες δεν έχουν καμία εγκυρότητα, δεν έχουν καμία πηγή αξιόπιστη και να προσπαθεί, πιθανόν, σας είπα, είναι ένα είδος διαστροφής πιθανόν αυτό, να βάλει και άλλους ανθρώπους να ανησυχήσουν με ψευδή γεγονότα. Τα γεγονότα τα πραγματικά ήταν ο κορονοϊός. Σαφώς και ο κορονοϊός, τουλάχιστον με βάση αυτά που λένε οι επιστήμονες και η κυβέρνηση, είναι ένας ιός που πρέπει να προσέχουμε. Κάποιες ευάλωτες ηλικίες, μεγάλες ίσως, είναι πιο ευπαθείς και γενικότερα καλό να προσέχουμε και να τηρούμε τα μέτρα που λένε οι επιστήμονες και η κυβέρνηση. Μέχρι εκεί είναι πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα όμως, όταν προχωράνε σε κινδυνολογίες, προχωράνε σε ψευδείς ειδήσεις του τύπου θα βγούμε από την καραντίνα τα Χριστούγεννα, μέχρι τα Χριστούγεννα θα είναι όλοι μέσα. Είχα δει από ομάδες μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Συνωμοσιολογίες, πράγματα που πραγματικά η μοναδική πηγή ήταν ο εγκέφαλός τους, δεν υπήρχε άλλη πηγή. Και όλα αυτό αυτά. Και καλό είναι ο κόσμος να προσέχει και σε ποιους απευθύνεται, έτσι, κυρίως. Και το τι διαβάζει και σε ποιους ανθρώπους καλό απευθύνεται. Καλό είναι ο κόσμος να μεγάλη. Καλό είναι ο κόσμος ό,τι διαβάζει να το ψάχνει λίγο παραπάνω. Δηλαδή να μην δέχεται με κλειστά μάτια και χωρίς να έχει μία περαιτέρω πληροφόρηση, δεύτερη και τρίτη, οποιαδήποτε είδηση βλέπει μπροστά του. Γιατί σας είπα, υπάρχει ειδικά στην περίπτωση του κορονοϊού που κλείστηκε μέσα ο κόσμος. Κλείστηκαν μέσα και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά για δικούς τους λόγους η χαρά τους, η ειδονή τους ήταν να μεταφέρουν ειδήσεις οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο κόσμος μετά χωρίς να τις ελέγξει, τις ανεπαράγαγε και από εκεί πέρα μετά με κοινοποίηση των κοινοποίησεων γινόταν μια κατάσταση μη ελεγχόμενη. Οπότε καλό είναι ό,τι διαβάζουμε, ό,τι ακούμε, αρχικά να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, να μην πιστεύουμε τα πάντα και χωρίς να τα απορρίπτουμε, απλά ίσως να το ψάχνουμε λίγο παραπάνω για να διατηρούμε την ψυχική μας υγεία. Ήθελα να μας δώσεις την εξής απάντηση για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Πότε είναι το σωστό να απευθυνθεί κάποιος σε ειδικό ψυχικής υγείας, σε κάποιο ψυχοθεραπευτή? Να αναλύσουμε λίγο την ψυχοθεραπεία. Καλή ερώτηση. Πότε είναι λοιπόν καλό να απευθυνθεί κάποιος σε έναν ειδικό? Όταν ένας άνθρωπος για διάφορους λόγους αρχίζει να χάνει τη λειτουργικότητα της καθημερινότητάς του, δηλαδή δεν μπορεί να βγει έξω γιατί μπορεί να παθαίνει κρίση πανικού, η καθημερινότητά του, οι περισσότερες ώρες έχουν δυσθυμία, έχουν καταθλιπτικές τάσεις, έχουν φοβίες, δεν μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία είναι μέρος της καθημερινότητας και της δουλειάς του. Ίσως αισθάνεται άβολα όταν βρίσκεται μέσα σε κόσμο. Ίσως υπερβάλλει σε οτιδήποτε του συμβαίνει. Δηλαδή ένας απλός πόνος στο μυαλό του πάει στο χειρότερο και αυτό τον κάνει να χάνει την χαρά της καθημερινότητας. Όταν βλέπει ότι έχει κάποιους ψυχαναγκασμούς, κάποιες αιμονές. Όταν βλέπει δηλαδή ότι για κάποιους λόγους γίνεται η καθημερινότητά του λίγο πιο άσχημη, πιο δυσλειτουργική, καλό είναι, αν θέλει να την αλλάξει, να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό. Από εκεί και πέρα τώρα ο κάθε άνθρωπος νομίζω γνωρίζει τον εαυτό του. Υπάρχουν και άνθρωποι που παρότι έχουν κάποια προβλήματα, δεν τα αποδέχονται, δεν τα παραδέχονται, με αποτέλεσμα να κάνουν τη ζωή τους λίγο πιο δύσκολη. Και όχι μόνο όμως τη δική τους και τη ζωή των γύρων τους. Γιατί πολλές φορές το μεγαλύτερο βάρος σε τέτοιες περιπτώσεις το περνάνε γύρω σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αποδέχεται ότι έχει κάποιο πρόβλημα, με αποτέλεσμα όλη η οικογένεια να νοσεί. Νοσεί ένας, νοσούν όλοι γύρω, ειδικά αυτοί που τον αγαπάνε. Οπότε καλό είναι ο άνθρωπος όταν βλέπει ότι αλλάζουν πράγματα στη ζωή του, όχι προς το καλύτερο αλλά προς το χειρότερο, καλό να τα προλαμβάνει παρά να τα θεραπεύει. Συνεχίζουμε. Είχαμε μία μικρή διακοπή. Αλλάζουν πράγματα στη ζωή ενός ανθρώπου. Καλό είναι επομένως να απευθύνεται σε κάποιον
σε κάποιον ειδικό επιστήμονα. Σε κάποιο σύμβουλο, σε κάποιο ψυχολόγο, να το συζητήσει και με την κατάλληλη θεραπεία, είτε είναι ψυχολογική μέσω συζήτησης, είτε είναι φαρμακευτική, αν μιλάμε για πιο σοβαρές περιπτώσεις. Καλό είναι στην αρχή, χωρίς να εξελιχθεί, γιατί άμα εξελιχθεί μια τέτοια κατάσταση, πολλές φορές μπορεί να σωματοποιηθεί, πολλές φορές μπορεί να επηρεάσει τομείς της ζωής μας, συναισθηματική, κοινωνική, οικονομική, με αποτέλεσμα να είναι σαν το μύκητα, να εξαπλώνεται και κάποια στιγμή να είναι ανεξέλεγκτο. Οπότε από την αρχή καλό είναι, όπως πιστεύω σε όλες τις ασθένειες, να μπορούμε να λύσουμε κάτι όταν ξεκινάει. Είναι πιο εύκολο και πιο ανώδυνο. Έτσι ακριβώς, κύριε Κύριε. Τώρα, λόγω της καταστάσεως του εγκλεισμού, παρατηρήσατε ότι αυξάνονται και άνθρωποι που έχουν περισσότερες κρίσεις πανικού ή και οι καταθλιπτικοί υπήρχαν πιο έντονα? Το ένα φέρνει το άλλο. Το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι δεν ήξεραν καθόλου τι είναι κρίση πανικού, δεν είχαν ιδέα τι είναι κρίση πανικού, ξαφνικά μετά από, σε εισαγωγικά δεν μου αρέσει σαν λέξη, τον εγκλεισμό να το πω έτσι, άρχισαν να έχουν κάποια συμπτώματα κρίσεων πανικού. Η απομόνωση αυτή σίγουρα μπορεί να δημιουργήσει κάποια ήπια, ίσως καταθλιπτικά επεισόδια, γιατί ξαφνικά χάνεις την καθημερινότητά σου, χάνεις τους φίλους σου, χάνεις τα πάντα. Και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν το εκμεταλλεύεται αυτό, δηλαδή βλέπει μόνο την αρνητική πλευρά, ότι έχασα την έξοδό μου, έχασα τον καφέ μου, έχασα τη δουλειά μου, και κοιτάει μονόπλευρα, μόνο από την πλευρά την αρνητική, δηλαδή το τι έχει χάσει, και δεν κοιτάει ότι τα χάσαμε αυτά, μείναμε στο σπίτι. Πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε σε αυτό το χρόνο που μείναμε στο σπίτι? Ίσως να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα για τη ζωή μας. Ίσως, όπως λέει και το επάγγελμά σας, να κάνει μια νέα αρχή στη διατροφή του, να φτιάξει το σώμα του, να φτιάξει την υγεία του, να διαβάσει κάποιο βιβλίο, να αποκτήσει κάποια skills, κάποιες δεξιότητες καινούργιες που δεν τις είχε, να μάθει ένα μουσικό όργανο, να κάνει μια αναθέρμανση στις σχέσεις με την οικογένειά του. Δηλαδή, υπάρχουν τόσα πολύ ωραία πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος, που μπορούσε μάλλον να κάνει, γιατί πλέον είμαστε ελεύθεροι, που μπορούσε να κάνει κατά τη διάρκεια αυτού του διμήνου. Αλλά πολλοί κόσμοι είδε μόνο την αρνητική του πλευρά, εντάξει, ίσως και με το δίκιο τους. Αλλά μέσα από τις εκπομπές που έκανα, μέσα από τις δημοσιεύσεις, μέσα από τα κείμενα τα οποία δημοσιεύω και όλα αυτά, πάντα έλεγα αυτό, ότι σε κάθε τι κακό, πάντα υπάρχει κάτι καλό που μπορούμε να βγάλουμε. Και το καλό είναι ότι μπορούσαμε να αφιερώσουμε χρόνο για πρώτη φορά στη ζωή μας στον εαυτό μας. Να κάνουμε πράγματα που μέχρι τώρα δεν τα κάναμε ποτέ. Και το πρώτο που θεωρώ, και όπως είπα είναι και στο επάγγελμά σας, στην δραστηριότητά σας, είναι ένα ξεκίνημα υγιεινής διατροφής. Το πρώτο είναι αυτό, το οποίο όχι μόνο θα δώσει ένα ωραίο σώμα. Είναι μια καλή ευκαιρία για να μπορέσουν να βελτιώσουν και την ποιότητα της τροφής και να αυξήσουν λίγο και τα γεύματά τους για να βοηθήσουν και το μεταβολισμό τους και να ακολουθήσουν ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Βέβαια, παρατηρήσαμε και εμείς σαν διαιτολόγοι και εσείς, σαν ψυχοθεραπευτές σίγουρα, ότι παρατηρήθηκε μία αύξηση στην κατανάλωση τροφίμων και λανθασμένων επιλογών. Δηλαδή, υπήρχε υπερφαγία μεγάλη και βουλημικές τάσεις, τις οποίες τώρα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, γιατί παρατηρήθηκαν και αυξήσεις στον οργανισμό και διάφορα θέματα υγείας σε πολλούς ανθρώπους. Βέβαια, ένας βουλημικός, κύριε Κίμογλου, μπορώ να πω ότι ήταν εξ αρχής έτσι και τώρα επιδεινώθηκε η κατάστασή του λόγω της καταστάσεως του εγκλεισμού που βιώσαμε όλοι μας. Τι συμβουλή θα είχατε να δώσετε σε αυτούς τους ανθρώπους, πώς μπορούν να το διαχειριστούν λίγο καλύτερα από ψυχολογικής πλευράς? Κοιτάξτε, πρώτα να κλείσω λίγο με αυτό που έλεγα, ότι μία δίαιτα, μία ισορροπημένη διατροφή, ο περισσότερος κόσμος κάνει ένα μικρό ίσως λάθος. Το λάθος αυτό είναι ότι το κάνει για λόγους περισσότερη εμφάνισης. Το πιο σημαντικό είναι να καταλάβει ότι μία ισορροπημένη διατροφή και μία δίαιτα, το πρώτο που πρέπει να κοιτάξει είναι τι του δίνει στην υγεία του. Γιατί ένας άνθρωπος που νοσήσει, που χάσει την υγεία του, τότε καταλαβαίνει την αξία της υγείας. Ένας άνθρωπος που ξαφνικά από την καθημερινότητά του βρεθεί με βουλωμένες αρτηρίες σε ένα νοσοκομείο και χάσει την καθημερινότητά του όπως τη ζει και ξαφνικά αρχίζει να νιώθει το άγχος γιατί απειλεί τη ζωή του,
δεν έχει πλέον τις συνήθειες που είχε και πρέπει μετά από το νοσοκομείο ή τη θεραπεία να προσέχει υπερβολικά, γιατί κάποια στιγμή δεν πρόσεξε, τότε λοιπόν καταλαβαίνει ότι η δίαιτα και γενικά όλο αυτό το διατροφικό μέρος πρέπει πρώτα απ' όλα να το κάνει κάποιος για την σωματική του υγεία. Γιατί πολλές φορές όταν χάσουμε κάτι είναι μη αναστρέψιμο και αφήνει διάφορα ελαττώματα επάνω μας, τα οποία πολλές φορές δεν διορθώνονται. Το ίδιο και η ψυχική υγεία. Πολλές φορές, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι έχουν διάφορους πόνους, ψυχοσωματικούς, οι οποίοι, μάλλον ψυχικούς, οι οποίοι αντανακλούν στο σώμα. Πονάει το στήθος, πονάει η πλάτη, φοβούνται ότι είναι κάτι καρδιαγγειακό, φοβούνται κάτι οργανικό. Συχνά λόγω άγχους. Προσέξτε λίγο τώρα τι γίνεται. Πάνε σε έναν καρδιολόγο, πάνε σε έναν παθολόγο και ο παθολόγος τους καθησυχάζει και τους λέει: δεν έχεις τίποτα, μην ανησυχείς καθόλου, άγχος είναι. Τότε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός παίρνει μια μεγάλη ανάσα και νομίζει ότι α, τίποτα δεν έχω. Έχω απλά άγχος. Και όμως το άγχος είναι πολύ χειρότερο, γιατί το άγχος παράγει κορτιζόλη στο αίμα, παράγει τις ορμόνες του στρες με αποτέλεσμα να δημιουργεί προβλήματα στο ανοσοποιητικό, να καταστέλει το ανοσοποιητικό. Οπότε μετά από εκεί και πέρα μπορεί να βγουν χειρότερα προβληματάκια από αυτό που θα του λέει ο καρδιολόγος. Οπότε το άγχος είναι τρομερά επιβλαβές και ο άνθρωπος καλό είναι να μην το παίρνει στα αστεία. Τι έχεις άγχος? Απώνεσαι το στήθος μου από άγχος. Απώνεσαι το στομάχι μου από άγχος. Γιατί ο πόνος από το άγχος μπορεί να δημιουργήσει από το σύνδρομο του ο πόνος. Το άγχος, τέλος πάντων, το χρόνιο άγχος μπορεί να δημιουργήσει ή να επιδεινώσει ελκώδη κολίτιδα, σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου και πάρα πολλά σωματικά προβλήματα, ή να δώσει έναυση για να δημιουργηθούν ή αν υπάρχουν να τα επιδεινώσει πολύ χειρότερα. Οπότε δεν αθώο, αυτό θέλω να πω. Καλό είναι ο κόσμος τα ψυχικά προβλήματα να τα πάρει πολύ στα σοβαρά και να προσπαθήσει να αλλάξει, να αλλάξει την καθημερινότητά του, τη ζωή του. Θα είναι καλό και για αυτόν και φυσικά και για τους γύρω του. Τώρα, η πρώτη συμβουλή που θα δώσω και νομίζω είναι η πιο σημαντική είναι αυτό που είπα ξεκινώντας τη συζήτηση και πραγματικά σας λέω ότι είναι η πιο σημαντική συμβουλή. Άμα έχω κάνει πόσες εκπομπές δεν θυμάμαι, το 60% είναι επανάληψη το να λέω διώξε τους τοξικούς από τη ζωή σας. Όλοι οι άνθρωποι γύρω μας έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι τοξικοί. Τι σημαίνει ο τοξικός άνθρωπος? Ο τοξικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά αυτός είναι που μας χαλάει την καθημερινότητα. Αυτός είναι που μας χαλάει τη ζωή. Είναι ο άνθρωπος ο επικριτικός που δεν έχει να πει τίποτα καλό για μας. Είναι ο άνθρωπος που συνεχώς θα μας δημιουργεί ενοχές ότι πάντα φταίμε εμείς. Είναι ο άνθρωπος που δεν ξέρει ποτέ να ζητάει συγγνώμη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μας εκμεταλλευτεί, θα δείξει ένα καλό προσωπείο, αλλά από πίσω θα μας θάψει, να το πω έτσι λαϊκά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα προσπαθήσει σε κάθε τι που κάνουμε να βρει κάτι αρνητικό, οπότε να μην μας αφήσει να ανοίξουμε τα φτερά μας και να πετάξουμε. Είναι ο άνθρωπος που δεν θα κοιτάξει ποτέ τι θετικό έχουμε, αλλά πάντα θα επικεντρώνεται στα αρνητικά μας. Αν λοιπόν εμείς αυτόν τον άνθρωπο τον βάλουμε στη ζωή μας, τον ακούσουμε και τον πιστέψουμε, απλά στη ζωή μας θα αποτύχουμε. Και αυτοί οι άνθρωποι, πιστέψτε με, μπορεί να είναι από το άμεσο οικογενειακό μας περιβάλλον μέχρι και τον καλύτερο μας φίλο. Απλά να μην το βλέπουμε, επειδή η συνήθεια μας έκανε να βλέπουμε έναν άνθρωπο και να μην κοιτάμε ότι ίσως είναι αυτός το βάρος και η τοξικότητα της ζωής μας. Και αυτό θέλει να συνειδητοποιούμε επομένως. Αυτό που λέτε. Δεν άκουσα γιατί. Στην ουσία είναι εθελοτυφλούμε, επομένως. Κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Ή εθελοτυφλούμε ή πραγματικά δεν τον βλέπουμε. Γιατί οι άνθρωποι συνήθως τοξικοί κρύβονται πάρα πολύ καλά. Αλλά αν κανείς καθίσει και κάνει μια αυτοανάλυση, θα δει ότι στη ζωή του θα δει τις επιπτώσεις αυτού του ανθρώπου με βάση τη συμπεριφορά του, τη συναναστροφή μας μαζί του, θα δει τι επιπτώσεις έχει στην καθημερινότητά του. Και οι επιπτώσεις είναι πάρα πολλές. Απλά ο περισσότερος κόσμος δεν ψάχνει πάρα πολύ τον περίγυρό του. Θεωρεί δεδομένο ότι έχουμε αυτά τα άτομα στη ζωή μας. Δηλαδή υπάρχουν άτομα που θα τους πεις καλημέρα και θα σου αναλύσουν όλα τα προβλήματα της γης. Θα τους σου πούν όλα τα προβλήματα υγείας που έχουν οι ίδιοι, οι συγγενείς τους. Θα βρουν ό,τι αρνητική είδηση υπάρχει στην καθημερινότητα και θα την αναπαράγουν, θα σου πούν όλα τα ελαττώματά σου, όχι για να σε βοηθήσουν όμως, εκεί είναι το μυστικό.
Ο τοξικός πολλές φορές πιστεύουμε ότι είναι και ο σωτήρας μας, λέει τα αρνητικά μας για να μας βοηθήσει. Ναι, αλλά ένας που λέει τα αρνητικά μας για να μας βοηθήσει μας επιβραβεύει και σε κάτι θετικό. Ο τοξικός δεν το κάνει. Ο τοξικός είναι μόνο στη μία πλευρά. Επικεντρώνεται μόνο στα αρνητικά μας. Όχι φυσικά για να μας βοηθήσει. Απλά για να μας μειώσει περισσότερο. Για να μας μειώσει, γιατί ο ίδιος είναι πολύ χαμηλά. Ο ίδιος δεν έχει την αυτοπεποίθηση που θα έπρεπε να έχει. Οπότε ασχολούμαστε με έναν άλλον, ουσιαστικά φεύγει η προσοχή, με συγχωρείτε λίγο, φεύγει η προσοχή από τον εαυτό του, γιατί δεν έχει τη δύναμη, δεν έχει τη διάθεση να αλλάξει και πάει σε κάποιους άλλους. Οπότε η καθημερινότητά του αναλώνεται με τον γύρω κόσμο και όχι με τον εαυτό του. Ζει τη ζωή του μέσα από σένα, μέσα από μένα, μέσα από όλους τους άλλους. Οπότε η πρώτη συμβουλή μου είναι διαγράψτε τους. Διαγράψτε τους από τη ζωή σας, διαγράψτε τους από το Facebook, διαγράψτε τους από το ίντερνετ, διαγράψτε τους τελείως. Και σε αυτό θα έλεγα ότι είμαι απόλυτος. Δεν δίνουμε δεύτερη ευκαιρία σε τέτοιους ανθρώπους και θα σας πω και το λόγο. Ο λόγος είναι ότι δεν αλλάζουν. Πιστεύουμε λανθασμένα ότι αυτοί οι άνθρωποι αλλάζουν. Δεν αλλάζουν. Είναι έτσι. Αυτή είναι μάλλον η κατασκευή τους. Και σαν ψυχοθεραπευτής, επειδή έχω δει πολλές περιπτώσεις ανθρώπων, κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων, ειδικά οι αχάριστοι, είναι κατηγορίες ανθρώπων που πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να δουν τα λάθη τους, να τα αποδεχτούν και να ζητήσουν βοήθεια για να τα αλλάξουν. Οπότε συνήθως παραμένουν τοξικοί και καταστρέφουν τις δικές μας ζωές. Και σας λοιπόν ευχαριστώ για τις πολύτιμες συμβουλές που μας δίνετε σήμερα. Μοιράζεστε μαζί μας. Επομένως, η πρώτη συμβουλή είναι αυτή. Ναι, η πρώτη συμβουλή είναι να προσέξουμε την καθημερινότητά μας. Προσέχοντας λοιπόν την καθημερινότητά μας, πού μιλάμε, τι λέμε, τι ακούμε, και γενικότερα επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που η πληροφορία είναι πάρα πολύ καταρρυπάς, έρχονται οι πληροφορίες επάνω μας, είτε είναι ψευδείς, είτε είναι αληθινές, είτε είναι θετικές, είτε είναι αρνητικές. Ο άνθρωπος καθημερινά βάλεται από χιλιάδες πληροφορίες. Και δυστυχώς οι πληροφορίες αυτές είναι αρνητικές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν κάνω ένα πείραμα να ανοίξω το Google, και εδώ ειδήσεις στο Google, και εδώ τις 10, 20, 30 πρώτες ειδήσεις, δεν υπάρχει καμία περίπτωση μία από τις 10 πρώτες, 20 πρώτες, 30 πρώτες να είναι θετική. Σαν δηλαδή να μην υπάρχει κάτι θετικό σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη γη. Όλες οι ειδήσεις δηλαδή έχουν να κάνουν με γεγονότα τα οποία είναι μόνο αρνητικά. Γιατί άραγε? Δεν υπάρχει κάτι θετικό που συμβαίνει σήμερα ή που συνέβη χθες? Δεν υπάρχουν θετικά γεγονότα? Όχι. Προσπαθούν δηλαδή να κάνουν τον κόσμο να εθιστεί στο αρνητικό και να ζητάει το αρνητικό. Ένα δελτίο ειδήσεων με θετικά, πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε σημείο που δεν θα το παρακολουθούσε κανείς, γιατί θα το φαινόταν ανιαρό. Ενώ όταν βλέπει ο άνθρωπος τρομοκρατία, δολοφονίες, κίνδυνο, φόβο, πανικό, καταστροφές, πλέον έχει εθιστεί και θα παρακολουθήσει εκείνο το δελτίο. Αλλά εκείνο το δελτίο είναι το δελτίο και η είδηση και η όλη διαδικασία που θα τον κάνει άρρωστο αύριο. Ο άνθρωπος δεν αντέχει πολλά πράγματα. Γι' αυτό βλέπετε ότι στη σημερινή εποχή οι ασθένειες και ειδικότερα τα αυτοάνοσα έχουν πολλαπλασιαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κάποτε δεν ήταν έτσι. Γιατί κάποτε δεν υπήρχε αυτή η τηλεόραση. Και δεν μιλάω για όλα τα τηλεοπτικά κανάλια. Μιλάω για εκπομπές, ίσως, δελτία, δημοσιογραφία, η οποία επικεντρώνεται μόνο στο αρνητικό. Ενώ υπάρχουν τόσο όμορφα πράγματα στη ζωή. Γιατί λοιπόν να μην επικεντρωθούμε και εκεί? Θα έχουμε ένα πιο υγιή πληθυσμό. Γιατί ο άνθρωπος, ό,τι του δώσεις, αυτό θα απορροφήσει. Είναι ευέλικτος ο άνθρωπος. Ό,τι του δώσεις, εκεί θα κατευθυνθεί. Εκεί θα γυρίσει την προσοχή του. Αν του δώσεις βία, θα αναμεταδώσει βία. Αν του μεταφέρεις και του διδάξεις αγάπη, συγκαταβατικότητα, αλληλεγγύη και όλα αυτά, θα δώσει αυτό. Και επειδή αυτή τη στιγμή οι διδαχές του κόσμου, ένα μεγάλο μέρος έρχονται από την τηλεόραση και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ίσως
θα έπρεπε λιγάκι και οι ίδιοι δημοσιογράφοι να δουν και λίγο διαφορετικά τα πράγματα, να πάνε στο πιο ανθρωπιστικό μοντέλο. Σωστή η τοποθέτησή σας, κύριε Κιμούλου. Ασχολείστε και με την κλινική υπνοθεραπεία, καθώς είστε διδάκτορ της κλινικής υπνοθεραπείας. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα λόγια. Ναι. Είστε ψυχοθεραπευτής και διδάκτορ της κλινικής. Έχω σπουδάσει ψυχολογία, με ειδικότητα την ψυχοθεραπεία, τη συμβουλευτική ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική ψυχολογία. Είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας στο counseling και ειδικεύτηκα στην κλινική ύπνωση, στο Τορόντο του Καναδά. Αυτή τη στιγμή στο Ινστιτούτο, βέβαια, στη Genesis, επειδή έχουν μια διαφορετική τεχνολογία, η κλινική ύπνωση είναι ένα μικρό μέρος των θεραπείων των οποίων εφαρμόζουμε. Εφαρμόζουμε ουσιαστικά κλινική ύπνωση σε λίγο πιο, ας το πούμε, μοντέρνο και σύγχρονο μοντέλο. Μέσω μηχανημάτων, μέσω τεχνολογίας, μέσω νευροπρογραμματισμού, νευροανάδρας, νευροακουστικής, έχει πολλά εργαστήρια. Βεβαίως, η μητέρα όλων αυτών, αν πω από πού μπορεί να ξεκινήσει όλο αυτό, είναι η κλινική ύπνωση. Η κλινική ύπνωση είναι μια αρκετά δυνατή ψυχοθεραπεία, ενδείκνεται για πολλά ψυχολογικά προβλήματα, εφόσον βέβαια αυτός που την εφαρμόζει είναι ένας θεραπευτής, ο οποίος είναι ειδικευμένος, έχει κάποιες σοβαρές και αξιόλογες σπουδές πάνω σε μια ανθρωπιστική επιστήμη, όπως είναι η ψυχολογία, όπως είναι η συμβουλευτική, γιατί η ύπνωση από μόνη της δεν είναι επάγγελμα. Η κλινική ύπνωση είναι μια ειδικότητα που ειδικεύονται κάποιοι επιστήμονες υγείας, η οποία πιστεύω ότι είναι η μητέρα των θεραπείων. Η κλινική ύπνωση ουσιαστικά, για να καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι ύπνος. Ούτε είναι κάτι το μεταφυσικό, ούτε είναι κάτι το μαγικό ή το περίεργο που το κάνουν μάγοι δαχτυλουργοί, μέντιουμ και χαρτορίχτρες και αβγομάντες. Είναι μια θεραπεία η οποία εφαρμόζεται από επιστήμονες, διδάσκεται ως θεραπεία και ως μετεκπαίδευση στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Είναι αναγνωρισμένη η κλινική ύπνωση, λέμε πάντα, και όχι το stage ύπνωση ή θεατρική ύπνωση που είναι η διαχάρη του θεάματος. Διδάσκεται στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Είναι αναγνωρισμένη από την ιατρική και από την ψυχολογία, από τον Αμερικανικό Ψυχολογικό Σύλλογο και από τον Βρετανικό Ψυχολογικό Σύλλογο ως επίσημη θεραπεία από το 1950, κάτι που δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Δεν θα την έλεγα εναλλακτική θεραπεία, τη θεωρώ μια ορθόδοξη θεραπεία. Δεν έχει σχέση με θρησκείες, δεν έχει σχέση με παραθρησκείες, δεν έχει σχέση με θρησκείες, δεν έχει με παραθρησκευτικές οργανώσεις, με ενέργειες, με βουντού, δεν ξέρω τι μπορεί να φανταστεί ο κόσμος, γιατί γενικά η κλινική ύπνωση υπάρχει ένα κακό. Έχει πέσει στα χέρια επιτίδιων, λόγω ότι δεν υπάρχει κάποια, ας το πούμε, νομικό πλαίσιο για να την εφαρμόζει κάποιος. Δεν ξέρω αν με ακούτε, απλά βλέπω η κλίση. Ναι. Είχαμε μια διακοπή πάλι. Να με συγχωρείτε, θα μπορούσατε να συνεχίσετε τώρα κανονικά. Λέω, δυστυχώς η κλινική ύπνωση έχει πέσει πολλές φορές σε χέρια κάποιων επιτίδιων, οι οποίοι φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με την επιστήμη, αλλά κινούνται σε πιο διαφορετικούς χώρους, σίγουρα όχι επιστημονικούς, και ο κόσμος ίσως έχει παρεξηγήσει μια τόσο σημαντική και τόσο ωφέλιμη επιστήμη. Η κλινική ύπνωση μπορεί να βοηθήσει, και αυτό είναι και από προϊόν έρευνας, αν καθίσει κανείς ασχοληθεί ειδικά στο διαδίκτυο σε σοβαρά site, είναι αρκετά αποτελεσματική στην κατάθλιψη, είναι αρκετά αποτελεσματική στη διαχείριση του πόνου, στο pain control, είναι αρκετά αποτελεσματική στις αγχώδεις διαταραχές, στην κρίση πανικού και σε πάρα πολλές διαταραχές που έχουν να κάνουν με ψυχικά φαινόμενα, αλλά ακόμα και με σωματικά. Σε αλλεργίες, σε σύνδρομα του εντέρου και σε πολλά ακόμα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σας ακούω, εδώ είμαι. Μπορούν επομένως να βοηθήσουν και στην επίλυση χρονίων νοσημάτων, έτσι. Μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση, στην πλήρη επίλυση. Συμπληρωματικά μπορεί να βοηθήσει σε σοβαρά προβλήματα. Υπάρχει μία επιστήμη που ονομάζεται Neuropsychology Immunology, νευροψυχολογική ανοσολογία στα ελληνικά, που έχει να κάνει με την κλινική ύπνωση και τα αυτοάνοσα. Είναι μία επίσημη επιστήμη που διδάσκεται στα πανεπιστήμια και βοηθάει πάρα πολύ συμπληρωματικά σε σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Από μόνη της η κλινική ύπνωση
και όχι συμπληρωματικά αλλά και ως κύρια, είναι μια πολύ καλή και εξαιρετική θεραπεία για αρκετές ψυχικές διαταραχές, που φυσικά μπορεί να συνδυαστεί με μια άλλη θεραπεία, όπως είναι οι γνωσιακές συμπεριφορικές, όπως είναι φαρμακευτικές θεραπείες σε πιο σοβαρές περιπτώσεις. Απλά θα σας πω και πάλι ότι θα πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να μπει σε μια διαδικασία τέτοια να ελέγξει καλά το βιογραφικό του θεραπευτή και το πού απευθύνεται και ο άνθρωπος αυτός τι background έχει. Γιατί δυστυχώς η κλινική ύπνωση εφαρμόζεται από άτομα τα οποία δεν είναι κατάλληλα ίσως οι σπουδές τους να εφαρμόζουν. Να όλο αυτό. Επομένως, να ζητούν και την άδεια του επαγγέλματος, έτσι. Να ελέγχουν που απευθύνονται. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα δηλώνουμε πολλά και μπορεί να γίνονται. Η κλινική ύπνωση δεν απαιτεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ανήκει στην Ελλάδα στις εναλλακτικές θεραπείες. Απλά αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι ψάχνοντας έναν θεραπευτή, κάποιος που θέλει να ξεκινήσει μια θεραπεία, η οποία περιλαμβάνει ίσως και σαν μια τεχνική κλινικής ύπνωσης, καλό είναι να ψάξει και ένα βιογραφικό στον άνθρωπο που πάει. Αν είναι ψυχολόγος, αν είναι σύμβουλος, αν έχει κάνει και κάποιες σπουδές, πού διδάχτηκε η κλινική ύπνωση, γιατί τώρα υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι με ένα σεμινάριο 2 ημερών γράφουν ότι αυτό είναι λίγο επιπόλαιο. Ίσως θέλει λίγο παραπάνω, νομίζω. Καταλαβαίνω. Όπως θέλω να σας ρωτήσω πάλι στο κομμάτι της ψυχοθεραπείας. Συγκεκριμένα, ποιες τεχνικές εσείς χρησιμοποιείτε, θα θέλατε να μας αναφέρετε? Στα εργαστήρια της Genesis, όπως σας είπα, χρησιμοποιούμε γύρω στα 10 διαφορετικά εργαστήρια. Το ένα εργαστήριο είναι η ηχοθεραπεία. Η ηχοθεραπεία είναι ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που βασίζεται σε θεραπευτικούς ήχους, η οποία όμως δεν είναι μια απλή μουσική, είναι μια μουσική η οποία εμπεριέχει κάποιες ειδικές συχνότητες, οι οποίες βοηθάνε τον άνθρωπο να ηρεμεί, να χαλαρώνει, ρίχνοντας πολλές φορές και τον τόνο στο συμπαθητικό σύστημα, μειώνοντας δηλαδή την υπερδιέγερση του ατόμου. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία της ηχοθεραπείας και μέσω των session που υπάρχουν, μπορεί ο άνθρωπος να μεταβάλει και να αλλάξει κάποιες συμπεριφορές του. Δηλαδή, μέσα από την ηχοθεραπεία γίνεται και ένα είδος κλινικής ύπνωσης. Ένα άλλο εργαστήριο που χρησιμοποιούμε είναι το εργαστήριο νευροανάδρασης. Η νευροανάδραση είναι μια εξαιρετική επιστήμη, η οποία βοηθάει τον άνθρωπο να εκπαιδεύσει τον εγκέφαλό του με χρήση εγκεφαλογράφων, με χρήση μηχανημάτων. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί ο άνθρωπος με τη χρήση όλης αυτής της τεχνολογίας να μπορέσει να ελέγξει καλύτερα τη συγκέντρωσή του, το focus, τη μνήμη, τη μάθηση, παίζοντας παιχνίδια σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά όχι με τα χέρια, αλλά με τη σκέψη. Υπάρχουν εγκεφαλογράφοι που διαβάζουν εκείνη την ώρα το πόσο ήρεμος είσαι, το πόσο άγχος έχεις και με βάση αυτές τις μετρήσεις αλλάζει την πλοκή σε ένα video game ίσως. Παίρνονται και διάφορες άλλες μετρήσεις βέβαια εκείνη την ώρα στο σώμα, καρδιακή παλμή, διαδερμικές αγωγημότητες και με βάση τις μετρήσεις αυτές μαθαίνεις πώς να ηρεμείς και κάθε φορά που ηρεμείς αλλάζει και η πλοκή της υπόθεσης μέσα στο video game. Οπότε μέσω ενός παιχνιδιού γίνεσαι πιο ήρεμος, να το πω έτσι. Από εκεί πέρα υπάρχει στην Genesis, το εργαστήριο εικονικής πραγματικότητας. Επίσης μια πολύ ωραία θεραπεία και πολύ πρωτότυπη και πολύ αποτελεσματική. Μέσα σε ένα ασφαλές εικονικό περιβάλλον μπορεί ο άνθρωπος να νικήσει τις κρίσεις πανικού. Γιατί μπαίνει στο φοβικό του περιβάλλον, αλλά πλέον είναι ελεγχόμενος. Είναι ελεγχόμενος με τις συχνότητες που βάζουμε, είναι ελεγχόμενος γιατί νιώθει ότι είναι ασφαλής. Οπότε σταδιακά γίνεται μια απόσβεση του φόβου, γιατί φορώντας τη μάσκα βρίσκεται στα περιβάλλοντα που φοβάται, αλλά πλέον είναι ελεγχόμενο αυτό. Και σιγά σιγά με ειδικές τεχνικές αναπνοών, μουσικής και πολλά πολλά ακόμα γίνεται μια σταδιακή απόσβεση του φόβου. Υπάρχει το εργαστήριο νευροακουστικής. Είναι ένα σύστημα που έχω δημιουργήσει όταν έφτιαχνα τη μέθοδο 7, το οποίο φανταστείτε, πολλές φορές το δείχνω στα βίντεο όλες αυτές τις δημιουργίες της Genesis, είναι φανταστείτε ένα μουσικό κρεβάτι που ξαπλώνει κάποιος και παίζοντας χαμηλές μουσικές, χαμηλές συχνότητες που πολλές φορές δεν τις ακούμε αλλά νιώθουμε τη δόνησή τους, χαλαρώνει όλο το σώμα. Οπότε πολλές φορές
σπασμοί, υπερδιαγέρσεις, όλα αυτά αρχίζουν και μειώνονται. Η νευροακουστική είναι μια εξαιρετική επιστήμη επίσης. Υπάρχει εργαστήριο νευροπρογραμματισμού, φωτοθεραπείας, η οποία βοηθάει στον εγκέφαλο για το φως. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι βοηθάει στην κατάθλιψη. Η Τζένες έχει πολλά εργαστήρια και θέλει πολλές ώρες να σας εξηγήσω ακριβώς τι γίνεται εδώ μέσα. Και με μεγάλη μου χαρά να σας επισκεφτώ και σύντομα από κοντά. Για όσους παρακολουθούν πρώτη φορά και σας γνωρίζουν σήμερα, μπορείτε να μας πείτε πού ακριβώς βρίσκεστε? Τα εργαστήρια βρίσκονται στην αριδαία του νομού Πέλλας. Είναι ένας αρκετά, θα έλεγα, δεν θυμίζει θεραπευτήριο, δεν θυμίζει πολύ γιατρία, δεν θυμίζει... Είναι ένα φουτουριστικός χώρος που έτσι θυμίζει λίγο, είναι λίγο μάτριξη κατάσταση εδώ. Ήταν μια δική μου έτσι, ένα δικό μου όνειρο να δημιουργήσω ένα τέτοιο χώρο που ο κόσμος με θετικό τρόπο να επαναπρογραμματίζεται και να μπορεί να αλλάζει τη ζωή του προς το καλύτερο, γρήγορα. Πάντα έχω τουλάχιστον η φιλοσοφία όλου του συστήματος είναι πρώτα ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, να βλέπεις έναν άνθρωπο από ψηλά μόνο όταν είναι να του δώσει το χέρι να σηκωθεί. Αυτή είναι η φιλοσοφία της Genesis και η δική μου. Οπότε προσπαθούμε για τον κάθε άνθρωπο να κάνουμε ό,τι το δυνατόν, είτε είναι στο οικονομικό τομέα, είτε είναι τα εργαστήρια παρέχονται εδώ και όλα αυτά τα χρόνια εντελώς δωρεάν, δεν χρεώνουμε σε κανέναν τίποτα, και πριν την κρίση και τώρα και μετά την κρίση και για όσο υπάρχει, πληρώνουν σαν να πηγαίνουν ένα ραντεβού, αναπλό ραντεβού. Και τα εργαστήρια παρέχονται εδώ εντελώς δωρεάν όσες ώρες και να χρειαστεί. Από εκεί πέρα, εντάξει, γίνονται πολλά πράγματα εδώ. Μπορείτε να μπείτε γνωρίζω μέσα. Τη μεγάλη αγάπη για το αντικείμενό σας και τη μεγάλη προσφορά στον άνθρωπο, γιατί έχω τη μεγάλη χαρά να σας γνωρίζω επί χρόνια. Επομένως, είμαι σίγουρη ότι. Αγαπάω τον άνθρωπο. Χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους να γίνονται καλά. Χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους να βγαίνουν από το μαύρο τούνελ και να καταλαβαίνουν ότι στη ζωή υπάρχει κάτι πολύ όμορφο. Υπάρχει ο ήλιος, υπάρχει αγάπη, υπάρχει ζωή. Υπάρχει δηλαδή, θα έλεγα, και μια άλλη ζωή παράλληλη με αυτούς που υπήρχε και δεν την έβλεπαν. Εγώ αυτό που τους κάνω, φανταστείτε ότι υπάρχει ένας δρόμος μαύρος, ένας δρόμος άσπρος και αυτοί κινούνται σε αυτόν εδώ. Εγώ τι κάνω, δημιουργώ μια γέφυρα και του λέω, έλα φίλε, πάμε και από εδώ. Έχει και μια άλλη ζωή. Περνάνε σε αυτό το μονοπάτι και νομίζω είναι ευτυχισμένοι όλοι. Νομίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να καλέσατε στην πολύ όμορφη εκπομπή σας. Για τις συμβουλές σας και για όλα και με μεγάλη μου χαρά και σε επόμενη εκπομπή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στα οποία μπορούμε να... Ελπίζω μόλις αρχίσουν και δρόμοι να σας δούμε και από κοντά. Από κοντά έτσι. Αυτή είναι. Καλή συνέχεια στη δουλειά σας. Καλό απόγευμα. Καλή επιτυχία και πάντα να κάνετε τόσο όμορφες εκπομπές. Για μια καλύτερη τηλεόραση. Να είστε καλά, δική μου δουλειά. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως κοντά σας. Επιστρέψαμε μόλις από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Τώρα ήρθε η στιγμή που θα σας δώσω κάποιες διατροφικές συμβουλές, διότι η θερμοκρασία αυτές τις ημέρες άρχισε να αυξάνεται και να νιώθουμε περισσότερο καλοκαίρι. Ένα πολύ σημαντικό που πρέπει να αναφερθούμε πρώτα απ' όλα είναι η ενυδάτωση του οργανισμού μας, όπως όλοι γνωρίζουμε, γιατί αυτές τις ημέρες λόγω αυξημένης θερμοκρασίας έχουμε περισσότερη ανάγκη από ποτέ τη σωστή ενυδάτωση του οργανισμού μας και λόγω της εφίδρωσης βέβαια που έχουμε. Όπως έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές όλοι οι επιστήμονες υγείας, 1,5 έως 2 λίτρα ημερησίως νερό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τα υγρά τα παίρνουμε και από τα φρούτα και από τα λαχανικά. Από τα φρούτα και τα λαχανικά παίρνουμε και τις απαραίτητες βιταμίνες, μετάλλα ιχνοστοιχεία, τα οποία μας τροφοδοτούν με πάρα πολλά χρήσιμα για τον οργανισμό μας στοιχεία. Αλλά επίσης μας ενυδατώνουν κιόλας. Προσοχή στην κατανάλωση των γλυκών αυτές τις ημέρες, γιατί στη ζάχαρη κυρίως, γιατί η ζάχαρη μας αφυδατώνει, φίλοι μου. Επομένως, μειώστε την κατανάλωση των γλυκών αυτό το διάστημα, όσοι τα έχετε και κυρίως περισσότερη αδυναμία. Επιλέξτε ένα ωραίο παγωτό light.
Επιλέξτε ένα γιαούρτι με φρέσκα φρούτα μέσα. Μπορείτε να προσθέσετε και λίγο μέλι, λίγους ξηρούς καρπούς. Να ετοιμάσετε ένα ωραίο σμούθι. Θα σας δώσει και ενέργεια και θα σας ενυδατώσει. Αποφύγετε τα βαριά και ζεστά και καυτερά φαγητά αυτές τις ημέρες. Επιλέξτε light γεύματα. Γεύματα με μια πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης, γεύματα δηλαδή με θαλασσινά, με ψάρια, με ομάλα λαχανικά. Μπορείτε να προσθέσετε μέσα στις σαλάτες σας και ξηρούς καρπούς, να σας δώσουν και περισσότερη ενέργεια. Μικρά και συχνά γεύματα, έτσι ώστε να έχουμε και περισσότερη ενέργεια, αλλά να μπορούμε να έχουμε και τις απαραίτητες καύσεις που θέλουμε αυτές τις ημέρες. Όσον αφορά την ενυδάτωση του οργανισμού, προσοχή και στην κατανάλωση καφεΐνης αυτές τις ημέρες, γιατί και ο καφές μας αφυδατώνει. Επιλέξτε ένα ωραίο ρόφημα, ένα ωραίο ρόφημα πράσινου τσαγιού. Επιλέξτε φυσικούς χυμούς. Έχουμε πάρα πολλές ωραίες επιλογές αυτό το διάστημα. Κάτι που επιπλέον θα ήθελα να σας αναφέρω, όσον αφορά τα γεύματά μας, είναι μην παραλείπετε το πρωινό σας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το πρωινό είναι το βασικότερο γεύμα της ημέρας, γιατί μας βοηθάει στο να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με ενέργεια, με δύναμη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις της ημέρας. Ένα ωραίο πρωινό με καλές πηγές πρωτεΐνης, με φρούτα επίσης μπορείτε να προσθέσετε, με δημητριακά ολικής, μπορεί να μας δώσει μεγάλη ενέργεια για να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Ανανεώνουμε το επόμενό μας ραντεβού για την επόμενη Τετάρτη στις 7.30 ώρα. Γεια σας!